Βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον Χρήστο Καραγιαννίδη ως αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για να εκφράσουμε και εμείς με τη σειρά μας συμπαράσταση στον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής. Η Επιτροπή Συμπαράστασης εδώ, αλληλεγγύης της Αθήνας, της όλης της πόλης σήμερα, όχι μόνο εδώ, έχουν κάνει κινητοποιήσεις για να δηλώσουν τη συμπαράσταση όλης της πόλης για τους κατοίκους της Χαλκιδικής. Η υπόθεση των μεταλλείων της Χαλκιδικής δεν αφορά μόνο τους κατοίκους εκεί της Ιερισσού, αλλά αφορά ολόκληρη την κοινωνία, γιατί συμπυκνώνει το σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη, έτσι όπως θεωρεί, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα, την ανάπτυξη για την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι Σκουριές, δεν είναι μόνο η Χαλκιδική. Υπάρχει μια αόρατη κόκκινη κλωστή, η οποία ενώνει πολλές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, που μπορεί να ενώνει την Ηλία, μπορεί να ενώνει την Κρήτη, μπορεί να ενώνει όλους τους αγώνες για τα σκουπίδια, για τις βιομηχανικές ΑΠΕ. Αλλά στον αγώνα της Χαλκιδικής νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για όλα τα υπόλοιπα. Εμείς δηλώνουμε συμπαράσταση γι' αυτό. Ο αυταρχισμός και η καταστολή που προσπαθεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση και να τρομοκρατήσει τους κατοίκους στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει περάσει, γιατί ο αγώνας συνεχίζεται. Εμείς συμπαραστάτες θα είμαστε πάντα, θα είμαστε εδώ και έξω και μέσα στη Βουλή, γιατί ο αγώνας δεν τελειώνει και θα συνεχιστεί. Υπήρξε μια ολόκληρη σκευωρία και ένα κατασκευασμένο κατηγορητήριο σε κατοίκους Χαλκιδικής που προφυλακίστηκαν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Προχτές είχαμε και τις τελευταίες δύο αποφυλακίσεις. Φυσικά υπάρχουν κατηγορητήρια για πάρα πολλούς κατοίκους, οι οποίοι δεν είναι ακόμα και ευτυχώς δεν έχουν προφυλακιστεί. Στην προκειμένη περίπτωση πάντως, ακόμα και με τρομοκράτες προσπάθησαν να περάσουν με έναν τρόπο, ας πούμε, να συνετίσουν τον υπόλοιπο κόσμο, πιάνοντας στο σωρό διάφορους κατοίκους που αγωνίζονται. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πέρασε. Ο κόσμος είναι στον δρόμο, συνεχίζει να είναι στον δρόμο και στη Χαλκιδική και παντού. Και όλη αυτή η προσπάθεια κατά τρομοκράτησης νομίζω ότι θα σταματήσει από τον ίδιο τον κόσμο.